Καλησπέρα, καλησπέρα, Check Tech σα εδώ. Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα τι παίζει. Έχω χάσει τη σειρά με τόσο που έχω κάνει μέχρι τώρα, οπότε θα το δείτε. Νομίζω το 9 είναι, το 9 πρέπει να είναι, ή το 8. Ένα από δύο. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο σας το άργησα λίγο. Ε, η αλήθεια είναι ότι, το έχω ξαναπεί, το πρόγραμμα μου είναι λίγο ότι να είναι ο αποτέλεσμα ο λίγος χρόνος που ξεκλέβεται για να δημιουργηθεί το οτιδήποτε και μια φορά να θυσιάζεται λίγο στην ξεκούραση. Ήταν μια πολύ έντονη εβδομάδα. Έφτασα κοντά σε κρίση άγχους από το στρες και από την πίεση της δουλειάς, της καθημερινότητας, γενικά πολλών πραγμάτων. Οπότε λίγο θυσίασα λίγο από το χρόνο <laughs> από το να γυρίσω κάποιο επεισόδιο ή οτιδήποτε για να τον δώσω στον εαυτό μου. Οπότε, ναι, μην παρεξηγείτε αν δεν το είδατε just on time, ωραία, το in time. ναι. Το Σάββατο, παίζει να το δείτε και Κυριακή, μπορεί και Δευτέρα, δεν ξέρω. Δεν... Αυτή τη στιγμή που το γυρίζω, δεν ξέρω, είναι Παρασκευή βράδυ. Αν προλάβω Παρασκευή ξημερώματα Σαββάτου, δεν ξέρω αν θα έχω την αντοχή να το μοντάρω, γιατί θέλω να το κάνω λίγο ιδιαίτερο. Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο σιγά σιγά με το σημερινό επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο έχει. Το φέρνω στο μυαλό μου πάρα πολύ καιρό. Πολλά χρόνια θα έλεγα. Χρόνια πάνω από 6-7 τουλάχιστον. Πάτε έψαχνα να βρω την ιδανική ευκαιρία να δω πώς θα το γυρίσω και τυπικά μου δόθηκε η πάσα ως... να το ξεκινήσω ως προσχέδιο εδώ πέρα τουλάχιστον. Να δω αν θα το κρατήσω μόνο εδώ ή αν θα κάνω κάτι, κάτι ακόμη πιο special. Θα ήθελα να δω πώς θα πάει, θα ήθελα να δω τι συμβουλέ σα, θα ήθελα να δω τι αντιδράσει θα ήθελα να δω τι γνώμε σα, οτιδήποτε. Πείτε μου από κάτω πώ σα φαίνεται, ή αν θα θέλετε να το κάνουμε, να προσπαθήσω τουλάχιστον να το κάνω λίγο πιο, λίγο πιο όμορφο, πιο όμορφο παρουσιασμένο. Αλλά θα είδατε και στον τίτλο πριν την πρόκειται. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσω για το PSV. Το PSV, το οποίο έχω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, Εντάξει, ξέχασα να ξεχάσω, το φορτίσω και είναι σβηστό. Θα ήθελα και μάλλον γι' αυτό θα το καθυστερήσω ελάχιστα ακόμη αυτό το επεισόδιο ώστε να σας βάλω και πλάνα από gameplay και γενικά να σας δείξω πραγματάκια πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να τράβηξω μερικά πλάνα, με σκοπό ίσως να τα χρησιμοποιήσω και αλλού, θα δούμε. Δεν λέω πολλά γιατί κάθε φορά που θα πω κάτι συνήθω θα το ακυρώσω μόνος μου, οπότε ας το αφήσουμε ανοιχτό. Τώρα, στο διατάφτα. Θα δείτε το αποτέλεσμα, ελπίζω να είναι καλό και θα μου πείτε τη γνώμη σας για οτιδήποτε. Τώρα, γιατί και εγώ το ξεκινάω και ξέρετε έχω το σχέδιο στο μυαλό μου πώς θέλω να το πάω, αλλά με ξέρετε καλά, είμαι τύπος που αν ξεκινήσω να μιλάω, μιλάω και παρά μιλάω μερικές φορές. Λοιπόν, στο διατάφτα, PSV. Σα έχω ξαναπεί ότι από handheld, αν είδατε το τελευταίο επεισόδιο του Game Boy του Φτωχού, το πρώτο handheld που πήρα ήταν, ε, ε, στα χέρια μου εκείνο εκεί, το Tetris Brick Game Boy Console, Games Brick Console, whatever, αυτό το πράγμα. Ε, αυτό ήταν το παιχνίδι, η παιχνίδι-κονσόλα το των πρώτων παιδικών μου χρόνων. Δική μου τουλάχιστον, έτσι, η πρώτη δική μου κονσόλα. Το λες η κονσολα θεωρητικά είναι. Είχα μεγάλο αποθυμένο πάντα με το Game Boy. Είχα τρομερά μεγάλο αποθυμένο με το Game Boy. Θα σας πω την ιστορία σε ένα άλλο επεισόδιο, τις ιστορίες γύρω από το Game Boy και πώς εξελίχθηκε. Θα σας πω πώς απέκτησα το πρώτο μου Game Boy, πολύ μεγάλος. Λοιπόν, έχασα τη γενιά, έχασα το τρένο, έχασα πολλά τρένα τώρα που το σκέφτομαι. Σχε... Απέκτησα στη ζωή μου όλες τις κονσόλες, αλλά όντως μεγάλος και δουλεύοντα και ως τη φάση του συλλέκτη. Επίσης τις έδωσα όλες αυτές τις κονσόλες πίσω. Ε... Ας πάρουμε στην αρχή. Έφτασα σε σημείο το PSV, καταρχάς έχασα τη γενιά του PSP. Δηλαδή το PSP όταν ήταν στην ώρα του δεν το δοκίμασα καν, δεν μπορούσα να το δοκιμάσω καν. Το δοκίμασα μεγάλος, το μόντερα μεγάλος. Είχα και τις τρεις εκδόσεις στα χέρια μου μέχρι πριν από ένα-δύο χρόνια. Είχα και το 2004, και το 2004, ε, και το 3004, είχα το PSP Go. Αυτό παίζει να το έχω κάπου ή το έδωσα. Δεν θυμάμαι, η αλήθεια είναι ότι... Δεν θυμάμαι, πρέπει να ψάξω να δω πώς το έχω ή το έδωσα. Παίζει να το έχω δώσει. Ε, τη συλλογή από τα games από το PSP την πούλησα πριν από ένα χρόνο περίπου μαζί με οτιδήποτε είχα γύρω γύρω από το PSP γιατί εγώ είμαι και τύπος που παίρνω και όλα τα γκαντζετάκια γύρω γύρω από μια κονσόλα δηλαδή αν δείτε και το PSV το έχω βάλει το grip το οποίο είναι για να την κρατάς πιο ωραία στα χέρια το οποίο είναι τρομερό by the way είχα θήκες, είχα, από κάθε τι παίρνω τα γύρω γύρω <laughs> όλα ότι έχει, ό,τι έχει... γύρω γύρω. Λοιπόν... Ε, και με αποτέλεσμα έπαιξα κάποια από αυτά, αλλά ναι, τα πούλησα. Τα πούλησα. Αλλά κράτησα το πεισβήτα. Α τα πάρουμε όμω ξαναλέω από την αρχή, το, την ιστορία του πεισβήτα. Λοιπόν, κάποια στιγμή, πριν από πολλά χρόνια, όταν είχα το κανάλι. Το έχω ακόμα βέβαια. Όταν είχα στο κανάλι, έκανα, μάλλον όταν στο κανάλι έκανα unboxing κάποιε κονσόλε, κάποια 3DS που έβρισκα. Κάποια στιγμή είχα κάνει ανταλλαγή. Είχα αγοράσει ένα κόκκινο 3DS. Το 3DS πρώτη φορά στη ζωή μου το είχα πιάσει όταν είχε πρωτοβγεί το 3DS στο πλαίσιο, είχα πάει, το είχα δοκιμάσει, είχα εντυπωσιαστεί, είχα παίξει αυτό με τα ροπλανάκια. Η αλήθεια είναι τότε με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Πέρασαν χρόνια και καιροί και πήρα ένα κόκκινο ε, 3DS από ένα παιδί, το αγόρασα, πρέπει να το αγόρασα αυτό, νομίζω ένα πενιντάρικο, πόσο το είχα αγοράσει τότε. Τέλος παντών, στο διατάφτα και άρχισα να παίζω κάποια παιχνίδια. Η αλήθεια είναι το 3DS γενικά με... είναι αυτή η ξενέρα με τι κονσόλε τέλο πάντων που έχει ξαστεί το μυαλό σου, έχει αλλιώ. Αλλά όταν τα παίζει είναι τελείω αλλιώ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με τα handheld τη κυρίω ότι επειδή δεν τα έπαιξα στην ώρα του τα περισσότερα, τα είχα εξειδικεύσει στο μυαλό μου. Ο αποτέλεσμα με μεγάλα όταν τα πιάνω και τα έπιασα μεγάλε, τα έχω ξενερώσει πάρα πολύ. Όταν έπιασα λοιπόν το 3DS, Mm, δεν μ' άρεσε και δεν μ' άρεσε κυρίω για, για ένα πράγμα. Ότι έπαιζα κάποια παιχνιδάκια τα οποία ήθελα και άλλο. Δεν αναλογικό ένα μοχλό. Ο, η βλακία αυτή που είχε πάνω δεν με βόλευε καθόλου. Μα καθόλου καθόλου. Επίση σουδόν ήταν άθλια. Λοιπόν, και τότε θυμάμαι ένα φίλο στο νησί. Βέβαια ήταν φίλο του αδερφού μου σε ηλικία. Για να καταλάβετε. Ε, ήθελε, παρακολουθούσε και το κανάλι τότε. Και μου στείλει ένα μήνυμα και μου λέει: Το ανταλλάζει με τι του λέω, έχω ένα PSV. Όπα λέω, PSV δεν έχω και θα ήθελα να δοκιμάσω. Έτσι λοιπόν έγινε η πρώτη ανταλλαγή και αντάλλαξα το 3DS εκείνη της εποχής με το PSV τα... κάναμε τράμπα του, δώσω και κάποια παιχνίδια, νομίζω, δεν θα σας γελάσω, αλλά έγινε η αλλαγή τέλος πάντων. Ατυπωσιάστηκα. Όταν <laughs> το πιάσα το PSV στα χέρια μου η αλήθεια είναι ότι ήταν απίστευτη η OLED, η οθόνη, δεν ξέρω, ήταν κάτι μαγικό. Είναι, πώς είναι τώρα όλοι που όλοι στο VR της Apple και και και. Ή, ήταν απίστευτο, ήταν απίστευτο. Δηλαδή ξαφνικά από το 3DS ήταν τεράστια διαφορά. Όσοι έχετε πιάσει PSV με την OLED την οθόνη για αρχή τουλάχιστον ξέρετε ακριβώ τι εννοώ. Η κατασκευή του ήταν απίστευτη, είναι απίστευτη, είναι το ίδιο μοντέλο, αυτό εδώ το μοντέλο είναι. Απλά αυτό εδώ το μοντέλο που κρατάω είναι με το 3G και το WiFi. fi είναι η πιο special έκδοση που υπάρχει. Λοιπόν, η ποιότητα κατασκευής αυτού του πράγματος, η οθόνη, το μενού του... Εντάξει, είναι αλλού. Ήταν αλλού. Λοιπόν, και σε σχέση με τον ανταγωνισμό ήταν έτυφος το σκαλύτερο και είναι... Ακόμα και σήμερα παραμένει πολύ μπροστά, δηλαδή, και το Switch που έπιασα τώρα μεταξύ μας... Έπιασα το Switch βέβαια χωρίς την OLED οθόνη, δεν μ' άρεσε. Με, ακόμα και σήμερα γυρνάω στο PS και νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα δομημένο, θα μου πείτε έχει παιχνίδι, έχει τα πάντα όλα, το Switch το δέχομαι μαζί σας συμφωνώ σε όλα αλλά ως ποιότητα, ως αίσθηση ακόμα και σήμερα το PS τα πατάει όλα έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια 12 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αλλά μέχρι και σήμερα δεν μπορεί να το πλησιάσει τίποτα έτσι κατάφερα να να έρθει στα, στα χέρια μου αυτή η κονσόλα λοιπόν. Στην πορεία προέκυψαν και κάποιε άλλε ευκαιρίε. Τότε όσοι παρακολουθούσατε το Jack ξέρετε Now ξέρατε και ξέρετε πω δεν έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα του συλλέκτη, είναι το πρόβλημα του ότι δεν μπορώ να αντισταθώ σε ευκαιρία. Γενικά προσπαθώ και κυνηγάω οτιδήποτε θεωρώ εγώ ευκαιρία και έχω πετύχει τρομερέ ευκαιρίε. Ε, όσοι είστε πάλι, όσοι είστε πάλι πραγματικά θα θυμάστε κάτι επικά unboxing που έκανα με κάτι τρελές τιμές που έβρισκα, κονσόλες ή οτιδήποτε και παιχνίδια καινούργιοι τσεκάρτι Υπάρχουν όλα στο κανάλι μέσα, άπειρα βίντεο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ή την Game Boy, ήταν η PSP, οτιδήποτε. Λοιπόν, και τότε θυμάμαι ένα φίλο, είχε του καναλιού επίση και αυτό, μου είχε στείλει ένα μήνυμα και μου είχε πει. Πουλάω. Πουλάω. Βασικά πουλάω, τότε το, το πουλούσε αυτό. Πουλάω το PSV την άλλη την έκδοση με την LCD την οθόνη, το πλαστικό, το καινούριο, το μετέπειτα, το, το το δεν θυμάμαι ποια έκδοση είναι, αλλά είναι η δεύτερη έκδοση. Λοιπόν, η μία η πρώτη είναι με το LED, η δεύτερη είναι αυτό το πιο στρογγυλεμένο, με λίγο πιο, ναι. Ε, αλλά δεν έχει την OLED οθόνη εκείνο, εκείνο έχει μια LCD αν δεν κάνω λάθος. Ε, που λέει πουλάω το τέτοιο με το θέας. Ε, λέω πόσο το δίνεις ρε παιδί μου και αυτά, ε, είμαι μου το με μαζί με μια θήκη σιλικόνης και μια θήκη μεγάλη που το βάζεις μέσα το παιδί μου το, έδει, με το έδωσε για 50 ευρώ. Δεν μπορούσα να πω όχι. PSV τότε με 50 ευρώ δεν το λες όχι. Πραγματικά δεν το λες όχι. Το, το πήρα, το χώρασα. Οπότε ήρθε στην κατοχή μου και αυτό. Μετά. Υπάρχει άλλο ένα τρίτο PSV που έφτασε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι καν πώ έφτασε στα χέρια μου και το το PSV. Εκείνο πρέπει να τα αγόρασε. Αλλά δεν θυμάμαι πώ το αγόρασα ή από ποιον το αγόρασα. Το ένα είναι σίγουρα προϊόν ανταλλαγή, το άλλο είναι, γιατί έλεγα πολύ καιρό ότι ήθελα β' τότε, το έλεγα ήθελα β', ήθελα β' και μου δόθηκε ευκαιρία με, το, με την ανταλλαγή. Μετά απέκτησα το δεύτερο. Απέκτησα σίγουρα άλλο ένα, τρία, και θα σας πω και πώ κατέληξαν αυτά. Και στο τέλος κατέληξα ένας φίλος του καναλιού επίσης. πουλούσε τη συλλογή του τότε και κάναμε την εξή τράμπα με έδωσε το Xbox το μικρό, το λευκό, το Slim, πώς λίγο το, whatever, το έχω, το S, όχι το Series S, το προηγούμενο λοιπόν, ο προκάτοχος μαζί με ένα χειριστήριο, το χειριστήριο το βλέπετε ακόμη εδώ πάνω, είναι του χάλο συλλεκτικό. Αυτό το ανταλλάξαμε μαζί, του έδωσα ένα κατοσταρικό 100 ευρώ και ένα Game Boy Advance. Είχα ένα Game Boy Advance τότε, του το έδωσα, θυμάμαι συγκεκριμένα μου έστειλε την κονσόλα, μα, μαζί με τα υπόλοιπα που θα σας πω μου έστειλε την κονσόλα και εγώ θυμάμαι το είχα τη λήξει. με ένα λάστιχο εκεί που ήταν οι μπαταρίες <συρίζομαι> 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 το κατοστάρικο ρε παιδί μου και το είχα στείλει στο advanced το είχα βάλει σε ένα φάκελο, το είχα βάλει το είχα το το συσκευάσει το είχα στείλει, λοιπόν και μαζί με αυτό κάναμε και μια άλλη τραμπα μου λέει έχω τα ακουστικά της All τα the Pulse του PlayStation 3 το οποίο Μπαίνουν και ω το 4. Δουλεύουν μέχρι σήμερα, κάπου εδώ. Μάτα. Να -ναι. να -ναι. Αυτά εδώ είναι. Το έχω κάνει μια μικρή μοντέλα, έχω βάλει έτσι εκτεκνά εδώ. Απίστευτα ακουστικά, βαριά με ένα ακουστικά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Το μόνο κακό είναι ότι έχουν ξεφλουδίσει τα μαξιλαράκια του και έχω αλλάξει επειδή είχε χαλάσει. Αγόρασα και άλλαξα αυτό εδώ πάνω. Λοιπόν, Γιατί το έχω αγοράσει και στράφημάμαι. Τέλο πάντων, αυτά εδώ τα ακουστικά μαζί με το μαζί με αυτό που έχω κρατήσει τώρα αυτό εδώ ε, που είναι το, και το 3G πως ξέρετε είναι η πιο special έκδοση ε, 100 ευρώ ή 80 ή 180 Οπότε ήταν τρομερή ευκαιρία για μένα σε φάση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτά τα δύο τα πήρα μαζί και πραγματικά ήταν ευκαιριάρα. Έλα, τώρα ήταν ευκαιριάρα. Τα ακουστικά είναι ακουστικάρες, μέχρι και σήμερα δουλεύουν jet. Δεν έχω κανένα παράπονο. Ο ήχος το 3D που βγάζουν είναι άλλη φάση. Τα βάζω στο PlayStation, αν και είναι λίγο βαριά μετά από πολύ ωραία ώρα gaming. Αλλά μπορώ να πω ότι και με το παραπάνω λειτουργούν άψογα. Οπότε κάπως έτσι εγώ κατέληξα με όλα αυτά τα PSP, PSP, PS, PSV τα τυπικά. Η καλύτερη κονσόλα για μένα που έχει βγάλει η Sony, η πιο πρωτότυπη, η πιο γαμάτη κονσόλα που έχει βγάλει Sony μέχρι σήμερα. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν πώς κατέληξα με αυτά τα τέσσερα, σας το είπα. Η ποιότητά του είναι απίστευτη, έχω παίξει με όλα. Η αλήθεια είναι πάντα γυρνάω στο OLED. Τα τρία βέβαια την OLED, το ίδιο πράγμα ήταν. δεν τα άλλαζε και πάρα πολύ. Ε, Α πω να τελειώσω λίγο με τι ιστορίε. Γιατί έτσι, για κάποιο λόγο αυτέ οι ιστορίε έχουν νόημα, γιατί έτσι με δένουν με τι κονσόλε. Λοιπόν, το ένα από αυτά, το ότι εκείνη την εποχή ήταν χι, 1900, 1900 πήγα να πω, 2017-18. 17-18 ήταν, νομίζω. Νομίζω το μετέχνιο μεταξύ 17 και 18. Λοιπόν, ε, τότε ήμουν μια κοπέλα, ρε παιδί μου. Παίζει να έχετε δει και βίντεο ή πιο παλί, είχαμε κάνει κάποια μαζί παρέα τότε. Και επειδή ήθελε πάρα πολύ, γενικά ήταν λίγο περίεργη η φάση και οτιδήποτε έπαιρνα περιεργη φαση και αυτή. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να τη μοιήσω, να, τη, να μοιραστώ μαζί της εκείνη την εποχή το κομμάτι του gaming, όπως όλα τα αγόρια που θέλουν να μοιραστούν τα χόμπι τους, καταλαβαίνετε οι περισσότεροι φαντάζομαι που ασχολείστε ή οι περισσότερες που ασχολείστε με το χόμπι του gaming, θα θέλατε οι συντροφοί σας ή οτιδήποτε να μπουν στο τρυπάκι και να, να, μοιραστούν, να μοιραστείτε μαζί τους βασικά αυτό το τέτοιο και, τα, και είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι έχετε ενθουσιαστεί ή ενθουσιάζεστε όταν δείχνουν ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν, επειδή όταν είδα εγώ ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον προς τα εκεί, έκανα δώρο το ένα PSV, τα... Μαζί με ένα παιχνίδι Batman, τι ε, στην πορεία αγόρασα αυτά εδώ τα παιχνίδια, τα βλέπετε εδώ πέρα, εδώ, εδώ, αυτά. Αυτά είναι τα original παιχνίδια που έχω, είναι αρκετά καλή συλλογή. Τα, τα, τα κασετάκια τα έχω βάλει μέσα σε μια μικρή πλαστική θηκούλα και τα έχω όλα μαζί, αλλά τα κουτιά τους είναι αυτά εδώ, τρομερά παιχνίδια, έχω παίξει και έχω χαρεί αρκετά από αυτά, δεν τα έχω παίξει όλα, να σα πω αλήθεια, αλλά τα έχω χαρεί αρκετά. Και τέλος πάντων, ναι, το έκανα δώρο τότε, να σου πω το μετάνιωσα. Εν μέρει πήγε, πήγε άκυρο και νομίζω το είδα σε μια αγγελία μετά. Όταν χώρισα και μετέπειτα, ρε παιδί μου, κάπου παίζει να το έπεσε το μάτι μου σε κάποια αγγελία. Που, 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 που λιώταν αυτό. Και κάπου λίγο στην στεναχωρέθηκα. Γιατί ξέρεις είναι σε φάση όταν μοιράζει κάτι από καρδιά. Λε ρε παιδί μου, λίγο να πιάσει τόπο. Εγώ τέτοιο άνθρωπο είμαι. Δηλαδή, μ' αρέσει να δίνω πράγματα, Μ' αρέσει να, 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 να δίνω την καρδιά μου γενικά αλλά θα ήθελα να, να νιώθω ότι εκεί που τα δίνω, έχω πάρα πολλά πράγματα τους καιρούς από τη σύλλογή μου, από οτιδήποτε τέτοιο, αλλά θα ήθελα να νιώθω ότι πιάνουν τόπο. Δηλαδή, αν νιώσω ότι απλά δώσω κάτι. και έχω σταματήσει με τα χρόνια, έχω ελαττώσει πάρα πολύ το τι δίνω και τι δεν δίνω. Γιατί συνειδητοποίησα ότι πιο πολύ είναι απλά σε φάση δώσε μα και κάνουν κάτι άλλο. Ακόμα και να πουλήσει κάτι, ρε παιδί μου, το παίρνουν με σκοπό ή να το μεταπουλήσουν ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Οπότε πάει αυτό, έφυγε. Μετα... Μετάνιωσα. Έχω ψηλό που το έδωσα, δεν θα πρέπει να το είχα δώσει καν. Αλλά α πούμε ότι ήταν καλό τότε το... η κίνηση μου ήταν καλή. Μετά το άλλο, το ένα, άρα το ένα έφυγε. Έμεινα με δύο OLED και το κλασικό το άλλο, το δεύτερο, το LCD. Κάποια στιγμή λοιπόν το παιδί που, που, μου έδωσε το, εκείνο το LCD μου λέει το θέλω. Το θέλω πίσω, το μου το πουλάς πίσω. Λέω ρε τώρα τι να το πουλήσω, μου το έδωσε εσύ. Μου λέει το ανταλλάζεις. Ωπα λέω, τα ανταλλαγές είμαι ανοιχτός. Γενικά με ανταλλαγές, εάν κάτι με ενδιαφέρει είμαι τρομερά ανοιχτός. Γιατί μπορεί να δώσω κάτι το οποίο άλλο το θέλει και να πάρω κάτι εγώ που εξίσου θέλω. Οπότε οι ανταλλαγέ μου αρέσουν πάρα πολύ. Ε, είναι. Όντω, όταν ήμασταν παιδιά και ανταλλάζαμε κάρτε ή οτιδήποτε, έπρεπε ο καθένα αυτό που ήθελε. Και ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Λοιπόν, και μου λέει, θα σου ανταλλάξω, μου λέει μία. Πέρασαν τα χρόνια εδώ μεταξύ. Πέρασαν κανένα δύο χρόνια από τότε. Και μου λέει, θα σου δώσω μία μητρική με έναν επεξεργαστή η i3 ήταν τότε νομίζω της Intel μαζί με τη RAM ε, δηλαδή ένα full σύστημα εντροφοδοτικό ήθελε πάνω και κουτί τότε εγώ λοιπόν ήμουν μια άλλη κοπέλα ο Κώστας και οι κοπέλες είναι το θέμα ναι. λοιπόν ήμουν τότε θυμάμαι, δηλαδή, μια άλλη κοπέλα η οποία δεν είχε υπολογιστεί και εγώ ήμουν σε φάση λέω πα ευκαιρία είναι δηλαδή θα ανταλλάξω τώρα το το PSV ε, θα πάρω ένα σχεδόν έτοιμο υπολογιστή έβαλα κάποια λεφτά από την τσέπη μου αγόρασα ένα κουτί και ένα τροφοδοτικό και είχα ένα έτοιμο πολύ καλό σύστημα είχα μια κάρτα γραφικών δική μου την παλιά μου την κάρτα γραφικών αν δεν κάνω λάθος μια 60 κάτι κάτι δεν θυμάμαι μια AMD ήτανε Οπότε φτιάξα ένα σύστημα μπούμπα. Όταν λέμε ένα σύστημα μπούμπα, τρομερό έπαιζε και παιχνίδια. Δεν παίζω. Μην σα πω. Ηταν αντίστοιχη σε. Ε, 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 και, αν και η αλήθεια είναι το τσέκαρα, ε, εγώ είχα έναν FX μέχρι και πέρυσι, έναν FX8350. Παίζει το. Εκείνο το, εκείνος, το, εκείνος, ο I3 ήταν πιο δυνατό από τον FX το δικό μου. Παίζει άνετα να ήταν πιο δυνατό από τον FX το δικό μου. Οπότε το έδωσα εκεί πέρα, το έκανα δώρα εκείνο το σύστημα, το έφτιαξα, το έδωσα. Το χάρηκα πάρα πολύ. Ε, εντάξει, πλέον έχουν περάσει τα χρόνια που δεν είμαι ούτε με αυτή την κοπέλα πλέον. Ε, και το αστείο, ξέρετε πια, είναι επειδή το παρατηρώ και βλέπω μετά από τα πόσο τέτοιο. Αυτό, αυτό, το, αυτό το σύστημα τυπικά έδωσε. Η συγκεκριμένη είναι πλέον αρκετά γνωστή στον τομέα της, στον χώρο το δικό τη. Και από ό,τι βλέπω, έχει γράφει αρθρογραφή και σε διάφορα ωραία site και σε περιοδικά. Οπότε, ξέρετε, έπιασε τόπο αυτό το, το PSV και βοήθησε, βοήθησε, και σε κάτι καλό και χαίρομαι γι' αυτό που πραγματικά έπιασε τόπο. Αυτό δεν το μετανιώσα καν και χαίρομαι που πραγματικά πήγε προς τα εκεί, ειλικρινά, γιατί έγινε εργαλείο δημιουργίας που μπορεί ρε παιδί μου, ξέρει αυτό το τέτοιο, να μην είσαι με έναν άνθρωπο, αλλά είναι και τι άνθρωπο είναι ο καθένα. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι αξίζουν πολλά περισσότερα από άλλου ανθρώπου. Whatever. Σκληρό ή όχι, κάπω έτσι πάει. Τέλο πάντων, και κάπω έτσι έφυγε και το, η ανταλλαγή, το, το PSV, το LCD. Το έδωσα πίσω στο νόμιμο κατοχό του πρώτο, από εκείνο που το είχα αγοράσει και κάναμε τράμπα, έφτιαξε ένα PC. Δηλαδή, ξέρεις από κάθε τι, κάτι το οποίο μπορεί να φανεί χαζό σε κάποιον, μπορεί να γίνει η αιτία να δημιουργηθεί κάτι όμορφο και να δώσει χαρά και σε, πολλού σε πολλούς άλλους ανθρώπους που δεν μπορούν να φανταστούν πώς ξεκίνησε η ιστορία. Εντάξει, την ιστορία αυτή για το συγκεκριμένο κομμάτι, το πώς ένα PSV πάρθηκε, πουλήθηκε, ανταλλάχθηκε, φτιάχτηκε ένα PC, αυτό το PC πήγε σε ένα σπίτι, αυτό το σπίτι μέσα από αυτό το PC δημιουργήθηκαν όμορφα άρθρα και όμορφε δημιουργίε και οτιδήποτε και πάρα πολλοί άνθρωποι από τότε έχουν ψυχαγωγηθεί, έχουν επηρεαστεί ποιοι να ασχοληθούν με τον τομέα του βιβλίου, να αγοράσουν, να κάνουν, να ράνουν. Το αστείο βέβαια από όλη την υπόθεση είναι ότι ξέρει, ω εξωτερικό παρατηρητή, την χάνει να ξέρω πώ λειτουργεί, αλλά μόνο εγώ ξέρω πώ την πορεία ενό αντικειμένου, το συγκεκριμένο αντικειμένο του συγκεκριμένου αντικείμενο τελείω πάντων. Αλλά α μην αυτό λόγο, ήταν καλή φάση κάπως έτσι έφυγε και το δεύτερο οπότε μείναμε με δύο PSP ώσπου έφτασε και η στιγμή έφτασε και η στιγμή του PSP ενδιαφέρον με το σας λέω αυτό για να σας πω και για το PSP όσο PSP έφτασε λοιπόν και η στιγμή του τρίτου PSP να αποχωρήσει και να μας χαιρετήσει είχα φτάσει κάποια στιγμή τον ήμουν στο νησί, λίγο πριν έρθω εδώ. Ήμουν σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Γι' αυτό και σε περίπτωση τώρα, μίσο, εγώ τα λέω. Γιατί τα ακούνε πολύ λίγοι, ίσω και γι' αυτό τα λέω εδώ πέρα τα περισσότερα. Ε, επειδή είχα φτάσει σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, γιατί εντάξει, δεν έβγαζα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, λέω πολλά χρήματα από τη δουλειά, από τα μαθήματα και αυτά. Δεν είχα την ικανότητα να αγοράσω πολλά πράγματα για unboxing. Δηλαδή, ξέρετε, έβγαζα η δουλειά μου, ρε παιδί μου, τα ιδιαίτερα μου, τα μαθήματα που έκανα, ήταν τόσα ώστε να, να βγάζω το νίκη μου και τα λειτουργικά μου έξοδα. Και πολλές φορές ήμουν πάντα, ξέρετε, όπως ίσως και κάποιοι ψάζουν να το έχετε βιώσει αυτό το συνέστημα, ότι είσαι πάντα με την πλάτη στον τοίχο. Και είναι αλλιώ όταν έχει χρήματα να ξοδέψει για την προσωπική σου ευχαρίστηση, και αλλιώ όταν δεν μπορεί να έχει προσωπική ευχαρίστηση γιατί δεν έχει χρήματα. Το οποίο είναι άσχημο συνέστημα και είναι ακόμα πιο άσχημο το συνέστημα όχι όταν είσαι παιδί. Όταν είσαι παιδί, προσαρμόζεσαι. Το συνέστημα είναι άσχημο όταν είσαι ενήλικο και η ενήλικα, πείτε το όπω θέλετε, και δουλεύει άπειρε ώρε και, να, και στη φάση πάνω κάτω αυτή είμαστε πάλι τώρα ξανά και δουλεύεις άπειρες ώρες και στο τέλος είσαι πάλι με την πλάτη στον τύχο ρε παιδί μου δηλαδή δουλεύεις όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν το σκυλί δεν έχεις χρόνο να ξεκουραστείς παλεύεις με άγχος, με στρες, με κατάθλιψη, με χίλια πράγματα και όλα αυτά για να είσαι πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Να χρωστάς Καλά, να χρωστά, ευτυχώ δεν χρωστούσα. Οπότε πάντα προσπαθούσα να μην χρωστάω. Αλλά ξέρει, ήταν όλα, όλα στο όριο, στο τσίμα-τσίμα. Και γενικά η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ είμαι στο τσίμα-τσίμα, δεν αισθάνομαι καλά. Δεν μπορώ να δημιουργήσω. Δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Και κάπω έτσι πήρε και την κατηγορούσε αυτό το κανάλι. Δηλαδή, και δεν το έχω μοιραστεί μέχρι τώρα αυτό το πράγμα. Και απλά εν, 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 εν μέρη, δεν ξέρω, μου το έβλεπε τώρα το PSP, γιατί ήταν μέρο τη λύση εν μέρη. Ηταν ε, Είναι αυτή η φάση που ήθελα τότε να πάρω πράγματα, να δείξω πράγματα και δεν μπορούσα ρε παιδιά, εντάξει δεν είχα λεφτά. Τώρα μεταξύ μας το unboxing είναι πολύ ακριβό χόμπι. Και δυστυχώς οι εταιρείε Ελλάδα, οι δεν... Ε, δεν, δεν... τουλάχιστον σε μένα έχουν δείξει το πολύ σκληρό τους πρόσωπο γιατί πάντα με θεωρούσαν ένα πολύ προβολικά ειλικρινή για τα γούστα της ελληνικής αγοράς και το ξέρω, μου το έχουν δηλώσει ξεκάθαρα πολλοί που είναι μέσα στο χώρο Οπότε ένα κανάλι όπως το δικό μου, το οποίο παρά ήταν ειλικρινές για το ότι είναι ο χώρος, δεν τέριαζε εκεί πάρα πολύ. Οπότε έφαγε cancel από την αρχή. Και κάπως έτσι λοιπόν επειδή δεν είχα support και δεν είχα και τα νούμερα, τώρα μην κροδευόμαστε μεταξύ μας, δεν είχα και το τρελό support, ακόμα στα ίδια νούμερα από τότε είμαστε. Ε, οπότε η φάση ήταν... <χει> και κάπως έτσι εγώ αναγκάστηκα κάποια στιγμή, γιατί ήθελα να πληρώσω το νίκη. Και να... ήθελα να... 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 να, έχω το τέτοιο την άνεση. Λέω, ρε παιδί μου, έχω... έχω. αλλά ε, μου έχουν περισσέψει δύο ε, PSV. Δεν παίζω τόσο. Παίζω με το ένα, το άλλο απλά κάθεται. Και το πούλησα 160 ευρώ θυμάμαι τότε. Τυπικά τρόπο το σκέφτομαι πια σαν τόπο τα PSV. δηλαδή σαν αγοραστική αξία ήταν πολύ καλή. Και ακόμα είναι. Δηλαδή τώρα μου πεις να το πουλήσεις πάλι 200 το χτυπάει για πλάκα. Συν και τα παιχνίδια. Το σκέφτομαι ξέρετε. Αλλά όχι εντάξει θέλω να το κρατήσω το τελευταίο γιατί το έχω κρατήσει πώς και πώς. Το προσέχω γενικά τα έχω στον τα μάτια μου όλα. Και κάπως έτσι λοιπόν τα 4 PSP που είχα έμειναν ένα, κράτησα την πιο special έκδοση που έχει και το 3G, όχι θα το χρησιμοποιήσω ποτέ, απλά θέλω να ξέρω ότι το έχει. Δική μου λόξα. Και το χαίρομαι. Αλλά ας πούμε λίγο για το... Στο δεύτερο μέρος αυτό, ας πούμε λίγο για το PSV. Αυτή η κονσόλα λοιπόν, πόσο θεϊκή και πόσο όμορφη η κονσόλα. Αν, αν όποιος την πιάσει στα χέρια της, όποιος την έχει πιάσει στα χέρια της και έχει παίξει, έχει ξετρελαθεί. Αλλά θα περίμενε κάποιο ρε παιδί μου ότι μια τόσο καλή κονσόλα σίγουρα από το PSP ήταν και είναι έτη φωτό καλύτερη. Από το 3DS είναι και ήταν έτη φωτό πιο μπροστά. Θα περίμενε κάποιο ότι αυτή η κονσόλα θα έπρεπε να έχει ξεπουλήσει άπειρε φορέ, θα έπρεπε όλοι να αγοράζουν τη συγκεκριμένη κονσόλα. Κι όμω ε, στην τελική ρε παιδί μου δεν, 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 δεν τράβηξε, δεν πούλησε, δεν πήρε κανένα τίποτα. Και, και όλα αυτά γιατί. Γιατί παρόλο που είναι τέλεια κατασκευή, πολύ ποιοτικό, τα παιχνίδια που έχει δεν είναι πάρα πολλά. Ένα από τα μεγάλα μελανά σημεία είναι ότι τα παιχνίδια που έχει δεν είναι πάρα πολλά. Έχει backlog, κατα... έχει κατάλογο από πίσω, ρε παιδί μου, με παιχνίδια, αλλά είναι τόσα όσα, είναι όλα ένα και ένα... Αλλά δεν είναι άπειρα, δεν είναι όπως του πει που βγάζανε αβέρτα παιχνίδια ρε παιδί μου, δηλαδή κι εγώ πώ έχω διαλέξει, έχω διαλέξει αυτά εδώ. Έχει πάρα πολλά indie παιχνίδια βέβαια, λοιπόν, αλλά ένα από τα μεγάλα τους προβλήματα λοιπόν που δεν τράβηξε αυτή η κονσόλα είναι τα παιχνίδια ενώ έχει πολύ ωραία γίνει η χαρά του indie developer το οποίο για μένα είναι καλό αλλά τα triple A δυστυχώς δεν βγάλαν κάτι Assassin's Creed, βγάλαν το Minecraft βγάλαν ένα, Uncharted το οποίο το έχω βγάλαν κανένα δυο τρία παιχνιδάκια από τα οποία τα έχω όλα τα triple υποτίθεται αλλά δυστυχώς δεν βγάλανε παραπάνω από όσα ναι δεν τράβηξε τόσο δεν τράβηξε τόσο ενώ οπτικά χειριστικά με του δύο με τους δύο μοχλούς δεν, 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 δεν. Αλλά να σας πω την αλήθεια πέρα από το ότι γίνει η χαρά του indie developer, το θέμα είναι ότι αυτά καλώς ή κακώς είναι προορισμένα τα παιχνίδια. Ε, ένα καλό για μένα που στην αρχή σα το έχω ξαναπεί, νομίζω με βοήθησε πολύ, είναι ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια η Sony όταν έπαιρνε στη σύνδρομη, σου έδινε εκτό από το παιχνίδι για το PlayStation το 4 που είχε το δωρεάν κάθε μήνα, ένα για το PS3 που δεν είχα PS3 και σου έδινε και δύο, ένα ή δύο παιχνίδια για το PSV. Δηλαδή, εμένα τον πρώτο και το δεύτερο χρόνο που είχα το, το PlayStation Plus, κάθε μήνα έπαιρνα δύο παιχνιδάκια max για το PSV και κάπω έτσι έκανα. Έπαιξα πάρα πολύ ωραία παιχνιδάκια. Έχει τρομερά ωραία παιχνιδάκια που δεν θα τα αγόραζε από φυσιολογικέ συνδίκε, αλλά και τα έχω λιώσει. Ε, πανέμορφα παιχνίδια που αξίζει, αξίζει στην κονσόλα αυτή αξίζει να τα παίξει. Ε, έχω αγοράσει επίση κάποια παιχνίδια όταν αγόραζε το PSP, το PSV, το παιχνίδι μάλλον συγγνώμη για το PlayStation το 4 σου έδινε μαζί και κωδικό ή συνδεότανε ανάλογα τι παιχνίδι ήταν αυτό σου έδινε μαζί για να το πάρεις και στο PSV δηλαδή για παράδειγμα το Darkest Dungeon που είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια το έχω αγοράσει στο PC το έχω πάρει για το PlayStation το 4 και μου έδινε δώρο για το PSV και έχω το Darkest Dungeon στο PSV το οποίο είναι παιχνιδάρα τρομερά γραφικά, ειδικά με την OLED, είναι αλλού. Οπότε, ξέρετε, αυτό, αυτό ήταν ένα μεγάλο εξτρά για μένα. Δηλαδή, το τιμού δεν είναι δύο παιχνίδια τα οποία τα κόψανε μόλι σταμάτησε η, η κονσόλα να κυκλοφορεί και επίσημα και την κόψανε. Σου δίνει αγόριζε παιχνίδι για το PlayStation και σου έδινε και το παιχνίδι εδώ. Α πούμε, νομίζω μια παρόμοια περίπτωση ήταν αυτό που με το, το Shovel Knight. Επίσης υπάρχουν εκδόσεις οι οποίε ήταν special για το τέτοιο. Α πούμε τώρα που είπα Shovel Knight. Α πούμε το Shovel Knight, αν το έπαιρνε για το PSV, είχε κάποιου εξτρά, εξτρά χαρακτήρε για το PSV ή κάποια άλλα παιχνίδια σου δίνουν εξτρά χαρακτήρια για το PSV. Δηλαδή αυτό ήταν ένα πολύ όμορφο κόνσεπτ το οποίο δεν το ενισχύσανε πάρα πολύ και θα ήθελαν. Δηλαδή, αν το ενισχύανε λίγο περισσότερο, αυτό θα ήταν πολύ όμορφο και θα τραβούσε περισσότερο κόσμο. Το μεγάλο αμάρτημα τη συγκεκριμένη κονσόλα όμω είναι ένα. Δεν είναι ούτε τα παιχνίδια ούτε οτιδήποτε. Το μεγάλο. ήταν ακριβό. Εντάξει, αυτό ήταν ακριβό, αλλά αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Η κονσόλα, να σα πω την αλήθεια, είχε 200 ευρώ. 180 ευρώ, την αγόρασε, 200, 230. Εκείνη την περίοδο τα 200 ευρώ ήταν πολλά. Αν όμω κάτσει και αναλογιστεί με το τι παίζουν τώρα σήμερα σε κονσόλε, δεν είναι τόσο πολλά. Επίση για μένα, αν κάτσει και και ότι το 3DS. Κόστιζε τα ίδια λεφτά πάνω κάτω μαζί με το PSV. Εντάξει, όλοι πήραν 3DS. Δηλαδή, θα μπορούσε αντί να πάρει το 3DS, να πάρει το PSV. Εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα, θα, θα βάλω αστεράκι για την αμαρτία τη μεγάλη τη συγκεκριμένη κονσόλ και γιατί απέτυχε. Αλλά να σα πω, εάν βάλει. Είχα πάρει τότε. Να, να το πάρω λίγο τέτοιο και να το κλείσω. Είχα αγοράσει τότε, θυμάμαι από ένα παιδί και το έχω κάνει unboxing στο κανάλι το New 3DS. Το New 3DS το Excel. Είχα ξετρελαθεί, είχα βρει τη Manchester Hunter Edition, τότε θυμάμαι το είχα αγοράσει 260 ευρώ. Αλλά ήταν super σπάνια. 260 ευρώ, ακούστε τώρα, έτσι. Αγοράστηκε 260 ευρώ και το PSP, PSV ήταν το πρόβλημα με, να τα χειρισμένο, ενώ κυκλοφορούσε ακόμα και καινούριο, το έρχεσαι με 120 ευρώ. Για να καταλάβετε διαφορά τώρα, έτσι. Παρόλο που λέμε ήταν ακριβό, αλλά δεν ήταν τόσο ακριβό. Λοιπόν, και και εγώ το Master Hunter και είχα ενθουσιαστεί γιατί είχε το Master Hunter μέσα το παιχνίδι και ήταν η κονσόλα τέλεια. Το έκανα, σα λέω, unboxing εδώ και είχα ξεταλαθεί. Λοιπόν, και πάω να ανοίξω να παίξω και ήμουν σε φάση. Yeah. Αυτό, αυτό το πράγμα, η ίδια ξενέρα που έπαθα όταν μεγάλωσε πίσω για πρώτη φορά το Game Boy, το έχω ξαναπάθει με αυτό με το New 3DS. Έχω σκάσει 260 ευρώ, έχω πάρει τρομερή έκδοση εμφανισιακά, είναι ότι ο πιο όμορφο έχω πάρει σε κονσόλα ποτέ, δεν την έχει πάρει η δεύτερη καλύτερη κονσόλα ζωή μου σε ομορφιά. Και πάω να πατήσω την οθόνη και να δω και τα βλέπω όλα κομμάτια σε πίξελ. Παίζει η οθόνη που βλέπετε πάνω να έχει καλύτερα γραφικά από αυτό που έβλεπα εγώ στο, στο 3DS. Και μετά έμαθα ότι αχ, όταν παίρνει το 3DS, το νέο 3DS το Excel είναι ζαριά. Γιατί η, η Nintendo, η... η αγαπημένη μας Nintendo, δεν βάζει τις ίδιες οθόνες σε όλες τις κονσόλες της. Δεν ξέρω πως το ξέρατε αλλά η Nintendo δεν βάζει, στο 3DS τουλάχιστον δεν έβαζε τις ίδιες οθόνες. Ήτανε συνήθως τα περισσότερα TN Panel, η VA, νομίζω TN Panel ήταν τα περισσότερα, τα οποία Panel αυτά μπορούσε να είσαι άτυχος, η χειρότερη περίπτωση είναι και το πάνω και το κάτω Panel να είναι TN, η μέτρια περίπτωση είναι το ένα πάνελ να είναι IPS και το πάνω TN ή το ανάποδο και η, καλύτερη περίπτωση να σου είναι να σου κάτσουν όλοι οι πλανήτε ευθυγραμμισμένοι και να είναι IPS το πάνω και IPS στο κάτω το κάτω του πάνελ, που ήταν λίγο πιο αξιοπρεπέ. Εγώ, μάλλον, ήμουν τελείω άτυχο και <laughs> έπαιζα στην περίπτωση που είχα τα χειρότερα monitor. Γι' αυτό, αυτό τρελάει να είμαι με την συγκεκριμένη εταιρεία, ρε γάματο. Και πραγματικά, μέχρι και σήμερα η αλήθεια είναι: ενώ μου αρέσουν κάποια τα παιχνίδια τη, την Nintendo κατηγορήστε με οτιδήποτε, δεν τη συμπαθώ. Δεν τσιμπαθώ συμπαθώ για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν σέβεται τα λεφτά που δίνει για να αγοράσει κάτι. Πραγματικά δεν τα σέβεται. Και μην μου λέτε, μα μου σου του και άλλε δεν τα σέβονται. Αλλά κάνουν κάποια προσπάθεια. Η... Η Nintendo, ρε παιδί μου, είναι σε φάση στα αρχίδια τη όλα. Εμεί θα κάνουμε αυτό. Και άμα πουλήσει, το ότι εγώ πλήρωσα τόσα λεφτά για να αγοράσω κάτι και έχει τελείω ζαριά οθόνε, ε όχι εντάξει. Και μου λέτε, προσπαθεί να είναι τα παιχνίδια τη το ένα τα άλλο. Είναι, ναι, ισχύει. Τα παιχνίδια τη παίζουν παντού. Αλλά για μένα ήταν η πιο μεγάλη ξενερά και ξανά δεν ασχολήθηκα με την Ιντέντο. Γι' αυτό και δεν μπήκα στη διαδικασία να αγοράσω το, το Switch. Δεν μπήκα, ενώ θα το ήθελα, αλλά δεν μπήκα καν στην διαδικασία να ασχοληθώ ξανά με αυτή την εταιρεία. Μένα τέλειωσε εκεί και πέρα. Δηλαδή, πλήρωσα, αγόρασα το Master Hunter, το Special Edition. Και εκεί μέσα αυτό το πράγμα ήταν ότι πιο άσχημο έχω δει. Οπότε εγώ, τώρα έτσι ξανά πιάσα το PSV και λέω ρε φίλε είναι η μέρα με τη νύχτα. Το ένα έχει βγει πόσα χρόνια μετά από το άλλο και η παλιά κονσόλα το PSV ακόμα και σήμερα στέκεται άπειρα. Δηλαδή παίζει να είναι η πιο καλογερασμένη κονσόλα, ειδικά η OLED η έκδοση, είναι η πιο καλογερασμένη κονσόλα handheld ever. Αλλά γιατί απέτυχε λοιπόν αφού είναι τόσο. Απέτυχε κυρίως κυρίω δεν είναι το θέμα τιμή, δεν είναι το θέμα παιχνίδια, γιατί όντω έβγαλαν καλά παιχνίδια κάποια στιγμή. Και α μην είχε όλα τα τριπλέ. Αν, αν πουλούσε παραπάνω, θα αγόρασαν, θα είχαν περισσότερη επιτυχία. Αυτή η κονσόλα για μένα πέτυχε για το memory card. Το memory card. Καταρχάς χρησιμοποιεί ένα δικό της memory card. Οι μαλακίες, συγγνώμη, της Sony. <ΣΣΣ> ναι, τώρα το σκέφτομαι και συγχύζομαι. Λοιπόν, χρησιμοποιεί μια βλέπη. Δεν έφαναν micro SD όπω βάζουν όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Τουλάχιστον το, η το... Nintendo το... σε αυτό ήταν καλή. Έβαζε το... πάλι καλά. Πώ τη σου έκοψε. Έφαλα, έβαζαν micro SD. Η Sony είχε φτιάξει μια δική τη κάρτα. Δεν θυμάμαι πώ κα... ήταν η κατάληξη. Η οποία ήταν ωραία. Ήταν πιο γρήγορη η κάρτα προφανώ. Αλλά ήταν πανάκριβη. Δηλαδή. Η κλασική έκδοση που έπαιζε Καταρχάς για να καταλάβετε, για να δείτε πόσο fail είναι όλο αυτό, αυτή η κονσόλα, νομίζω αυτή, δεν έχει δικό της χώρο. Νομίζω ή αυτή ή άλλη. Δηλαδή ανάμεσα στα δύο μοντέλα, στα δύο μοντέλα, η αυτη η αλλη δηλαδη αναμεσα στα δυο μοντελα μοντελα η μια δεν έχει καθόλου αποθηκευτικό χώρο και το άλλο το μοντέλο έχει ένα gigabyte που δεν αρκούν ούτε για καληνύχτα, νύχτα. Δηλαδή ούτε τι εφαρμογέ. Γιατί μπορεί να βάλει και εφαρμογέ εδώ. Μπορεί να βάλει δικό δηλαδή Messenger για να στέλνει μηνύματα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, YouTube. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα το 2012 σε αυτήν εδώ την κονσόλα μπορούσε να βάλει τα πάντα όλα. Μπορούσε να βάλει. Ε, το Twitch TV για να βλέπεις σειρές, να να stream οτιδήποτε. Και σκεφτείτε τώρα ότι η μία κονσόλα είχε ένα gigabyte και το άλλο το μοντέλο είχε τίποτα. Οπότε χρειαζόταν οπωσδήποτε κάρτα μνήμη. Όπω τα πει, τα PlayStation, τα τέτοια, χωρί κάρτα μνήμη δεν λειτουργούσαν. Δηλαδή, ήθελε κάρτα μνήμης για να σώσει το παιχνίδι. Οπότε. Σε έβαζε το τρυπάκι ότι εσύ έπρεπε να αγοράσει κάρτα. Αλλά οι κάρτε ήταν Είναι οι παίζε ήταν πιο ακριβέ και από το ίδιο το PlayStation τα πιστήμια. Ε, Εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά θα σα πω. Λοιπόν, και είχε διάφορα μοντέλα. Το πιο κλασικό που παίρναν όλοι ήταν τα 8 gb Που τα 8 gb είχαν ένα τριαντάρι, και παραπάνω. Μη σα πω, παίζει να έχει. Γιατί τα κλασικά μοντέλα ήταν 8, 16, 32 και το, το, ποθητό, το ποθητό όλων το 64. Το 64 η τιμή του έχει μέχρι και σήμερα 120 ευρώ, 100 με 120 ευρώ. Δηλαδή τώρα αν δείτε στο eBay θα το βρείτε ένα κατοστάρικο, μίνιμουμ. Το πιο φθηνό που θα βρείτε είναι κάπου ένα εκατοστάρικο, Σκέψτε τώρα εσύ, να θες να παίξει και να σου ζητάνε ένα εκατοστάρικο για την κάρτα μνήμης για να παίξει. Δηλαδή λες έδωσα ρε φίλε δύο του το κατάπια το χάπι. Έφαγα δύο εκατοστάρικα για την κονσόλα. Ά, άντε, 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 Το, 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 το βλέπω, το έχω. Πλήρωσα και τα παιχνίδια που ήταν ακριβά. Και τα παιχνίδια είναι ακριβά. Δηλαδή, εγώ βρήκα παιχνίδια σε προσφορά. Ένα παιδί τα πουλούσε τότε τα περισσότερα, 70 ευρώ, ένα πακέτο με 7-8 παιχνίδια. Εντάξει, ήταν καλά. Αλλά όταν σου λέει πλήρωσε για να αγοράσει το... την κονσόλα, πλήρωσε για τα παιχνίδια. Αλλά με το που τα βλέπει, δεν μπορεί να παίξει αγαπητέ, γιατί θες κάρτα Και η καρταμνήμηση είναι πιο ακριβή από όλα τα άλλα μαζί. Οπότε εσύ είσαι σε μια φάση και λε, ε, όχι εντάξει. Οπότε τότε έπεσε τρελό κράξιμο και κάπω έτσι η κονσόλα δεν αγοράστηκε από κανέναν. Δηλαδή και η 8ρα, η 8 ήταν ακριβή. Έχει κάνει ένα 30, ξέρω να λέω. Κάνει 40 κάτι. Είχε η, η. Και πάλι στην αρχή δεν υπήρχαν οι μεγάλε. Μετά βγήκανε. Λοιπόν, δεν μπορούσε να βάλει κονβέρτορα. Δηλαδή δεν είχε αυτό όπω έχουν άλλε κονσόλε που βάζει κονβέρτορα και την SD από πάνω. Δηλαδή έπρεπε να τη μοντάρει την κονσόλα για να βάλεις. Δηλαδή, επειδή δεν χωρούσε ο κονβέρτορα να φτιαχτεί κονβέρτορα για κάτω, φτιάξαν κονβέρτορα ο οποίο έμπαινε στο cartridge εσύ έπρεπε να το μοντάρει. Έτσι γινόταν τα πρώτα hack για τη συγκεκριμένη κονσόλα. Και ακόμα γίνονται. Και μέσα στη, στην, καρτούλα αυτή έμπαινε το ESD που ήθελε να βάλει. Οπότε εσύ καταργούσε απευθεία το μεγαλύτερο τέτοιο να παίξει τα παιχνίδια. Πρέπει να τα έχει σπασμένα τα παιχνίδια. Δεν μπορούσε να βάλει κανονικό παιχνίδι και να το παίξει. Δηλαδή εγώ κατέληξα, είχα στην αρχή με το 8, θυμάμαι τότε μια οχτάρα είχα κάνει δώρο και στον ε, Βασίλη Τζερπέ από το Super Metroid γιατί είχε πάρει το PS TV νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και έστειλε καρτούλα γιατί και το PS TV χρησιμοποιούσε την ίδια κάρτα, οπότε το, το, την έστειλα δώρο μια θυμάμαι τότε, ναι, ε, και... Είχα αγοράσει λοιπόν οχτάρα. Με οχτάρε δεν χωρούσε τίποτα. Δηλαδή έπαιζε και για να παίξει έπρεπε να σβήσει. Ειδικά εγώ που κατέβαζα και τα παιχνίδια από το PlayStation που μου έδινε. Καλά, πέρα ότι ο manager είναι άθλιο που έχει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, τώρα εγώ μπορώ να κατεβάσω παιχνίδι που έχω αγοράσει ή οτιδήποτε. Είναι άθλια η διαδικασία για να κατεβάσεις, Είναι ότι αργούν πάρα πολύ. Εντάξει, τρέχα γύρευε. Ε... Ναι, πήρα την οχτάρα, μετά στη συνέχεια, γιατί τα πράγματα τα χειρισμένα, βρήκα μία από τα, ένα από τα, ένα από τα PlayStation που πήρα, είχε τη 16 Άρα, και με αυτή τη 16 Άρα πορευόμουν και συνήθω όταν πουλούσα κάποιο, το πουλούσα με την οχτάρα και η 16 Άρα πήγαινε στα επόμενα. Και έτσι ήμουνα για πολλά χρόνια, μέχρι που πέρυσι, έτυχε έπεσα σε μια αγγελία, για να σκεφτείτε τώρα φάση στο Insomnia, έπεσα σε μια αγγελία που ένα παιδί πουλούσε την 64-50 ευρώ. Ήμουν σε φάση λέω, όσοι ξέρετε πραγματικά και με αυτά που σας είπα, όσοι το βάζετε στο μυαλό σας, 64 με 50 ευρώ, δηλαδή είναι σαν να κλέβεις η εκκλησία. Σήμερα το 2024, έτσι, 23 που ήταν πέρυσι. Δηλαδή, <laughs> μια κάρτα μνήμη 64 ευρώ, 50 ευρώ. 64 GB, συγγνώμη, 50 ευρώ. Και ήμουν σε βάση, στέλνω μήνυμα επιτόπου, σε δευτερόλεπτα. Είχα, δεν είχα λεφτά, δεν μένιαζε. Λέω, τι θέλω, στείλ την. Και το παιδί, α είναι καλά μου, την έστειλε. Και κατέβασα όλα τα παιχνίδια που είχα εδώ μέσα. Αλλά το άτιμο το πει β, αν δεν το παίζει πάρα πολύ, μετά σου κάνει reset και δεν στα ανοίγει όλα τα παιχνίδια. Και πρέπει να ξανασβήσει και να, να ξανακατεβάσει. Άλλη μια τηλεπορία τη συγκεκριμένη. Οπότε, ενώ είναι η καλύτερη κονσόλα που έχει βγει ever στα handheld, όταν λέμε ever, 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 δεν έχει ξαναβρεθεί καινούργια καλύτερη. Δηλαδή, μακ, μακράν καλύτερη κονσόλα. Ήταν αυτοκτονία. Για μένα αυτή ήταν η μεγαλύτερη αυτοκτονία. Δηλαδή, εάν η Sony απλά είχε πάρει την επιλογή να μην είναι τόσο greedy και να μην θέλει να βγάλει τη δική της κάρτα συγκεκριμένα για να παίζει η κάρτα μνήμης και να την έκανε συμβα... αν το κάνει αυτό συμβατό με SD αυτή τη στιγμή παιδιά δεν θα υπήρχε το switch ή και αν υπήρχε θα ήταν αλλιώ. αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε για το, για το PS4 portable PSV 4 δηλαδή δεν θα καθόμαστε να συζητάμε για τις μαλακίες που βγάλανε τώρα. Το... Αυτό εδώ θα είχαν βάλει και από πίσω επεξεργαστή που το συνδέει με το PlayStation 5, το Portal, πώς το λένε, το φορητό. Και θα έχει... έπαιζε τα δικά του παιχνίδια μόνο του. Γιατί να μην σας αυτό μπορείς να το κάνεις και μπορείς και ακόμα να το κάνεις link με το PS4 επίσης. Έχει μια θήκη βέβαια η οποία από κάτω έχει άλλα δύο button, γιατί αυτό έχει μόνο δύο σκανδάλες. Οπότε από κάτω, κανονικά αυτά εδώ είναι touch, αυτό εδώ είναι touch. Μεγάλη καινοτομία της εποχής. Λοιπόν, αλλά έχει μία θήκη λοιπόν η οποία έχει άλλες δύο σκανδάλες που λειτουργούν σε συνδυασμό με αυτό εδώ. Και εσύ αυτό εδώ το συνδέεις στον, στο PlayStation 4 και μπορώ να κάτσω στο κρεβάτι μου ακόμα και σήμερα. Να συνδεθώ με το PlayStation 4 και να παίξω από το PSV. Αυτό που κάνει με το κινητό στην εφαρμογή το κάνει πρώτα από το PSV. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσο μπροστά ήταν αυτή. Και κάθε φορά, κάθε φορά που το σκέφτομαι, και κάθε φορά που άρχισα να συζητάω γι' αυτό, με πονάει η καρδιά μου. Κυριολεκτικά με πονάει η καρδιά μου. Είναι κρίμα. Κρίμα. Είναι σαν να πήρε και μια καραμπίνα και να αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο η Σόνι. Δηλαδή δεν πάμε να λέμε, δεν πάμε, ένα πρόβλημα αυτό η κάρτα. Εάν, εάν η κάρτα της ήταν normal, αυτή τη στιγμή θα είχαμε άλλη εξελίξη. σω σε ένα παράλληλο σύμπαν, κάποιο να είπε, Ε, μήπω να βάλουμε SD. να το δέχθηκαν και αυτή τη στιγμή να είναι οι ισορροπίε διαφορετικέ. Κυριολεκτικά θα μπορούσε να είναι από άποψη φυσική ε, ε, ένα άλλο σύμπαν τελείω πάνω σε αυτό το κομμάτι για το οποίο σβητά αν είχε δει ή όχι. Τέλο πάντων, whatever. Και κάπω έτσι αυτή η κονσόλα ενώ ήταν τόσο τέλεια, τόσο ιδανική, τόσο γαμάτη, πήρε τον μπούλο από παντού. Και τώρα είναι καλή και δυσέβρετη γιατί όταν σταμάτησε την υποστήριξη η Sony ξεκίνησε το επίσημο ξεκλείδωμα. Οπότε και είναι και πιο εύκολο πλέον. Οπότε μέσα σε αυτήν έχει τον καλύτερο emulator για να παίξει οτιδήποτε άλλο. Και επίση δεν είναι μόνο ότι είναι ο καλύτερο emulator. Επειδή είναι και αρκετά δυνατή κονσόλα, έχει δύο μοχλούς Οπότε εσύ έχει δύο μοχλούς οι οποίοι είναι τρομεροί και μπορεί να παίξει ό,τι θε εδώ μέσα. Δηλαδή μέσα σε αυτήν να κάτσει και τη μοντάρει. Μπορεί να βάλει ό,τι υπάρχει σε, σε handheld. Και μη, Θε Nintendo, θε οτιδήποτε. Και κάμπο έτσι λοιπόν θα έχει ξαναπάρει ζωή. Εγώ δεν την έχω μοντάρει, να σα πω την αλήθεια. Γιατί θέλω να παίξω κάποια από αυτά ακόμη, που δεν τα έχω παίξει μετά από τόσο καιρό. Ναι, οκ. Okay. Αλλά το σκέφτομαι σοβαρά. Οπότε είμαι σε, μια, σε ένα διπλό δίλημα και θα ήθελα να μου πείτε κι εσεί, Το δίλημά μου είναι να κάτσω να παίξω αυτά που έχω και να τη μοντάρω. Απλά εγώ άμα τη μοντάρω δεν θα κάτσω να ασχοληθώ πάρα πολύ γάμο. Αυτό είναι το κακό, ότι λόγω χρόνου δεν έχω κάτσει να παίξω πάρα πολλά παιχνίδια. Και... Ή, να την πουλήσω και αυτήν και να μείνω με την ανάμνηση και τα βίντεο που έχω κάνει για το PSV V, και αυτό που θέλω να κάνω. Και... Αφού μείνω με την ανάμνηση, να δώσω τα λεφτά, να τσοντάρω, να πουλήσω και το PlayStation 4 και να πάρω το PlayStation 5. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι μάλλον είναι το πιο, ρεαλιστικό σενάριο αυτή τη στιγμή. Οπότε, αχ, με συγχωρείτε, αλλά και δύο η ώρα. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο λέει 8 και 57 πάνω. Είναι δύο η ώρα το βόγω, τέτοιο πρέπει να το ρυθμίσω το ρολογάκι εκεί πάνω. Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η περικτική ιστορία του PSV. Σε μένα αυτό, αυτή η κονσόλα έχει πολύ, πολλές αναμνήσεις, πάρα πολλές αναμνήσεις, παντός τύπου, με πολλούς ανθρώπους. Οπότε, ε, ε, είναι, είναι, ίσως ε, μου έχει δώσει τις καλύτερες ιστορίες η συγκεκριμένη κονσόλα θα έλεγα. Όχι, έχω και άλλες για τις υπόλοιπες, αλλά νομίζω ότι όντως η συγκεκριμένη έχει πιο όμορφες ιστορίες. Ε, δεν ξέρω πόσοι από εσά έχετε πει SB. Τα πείτε μου από κάτω στα σχόλια. Μ' αρέσει που το συζητάω, Μ' αρέσει που μου λέτε τα δικά σα. Μ' αρέσει που σα λέω τα δικά μου και ταυτιζόμαστε ή συμπληρώνουμε ένα στον άλλον σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν τόση ώρα παραλληλά μιλάω και παίζουμε κάτι μαγνητάκια, δεν ξέρω να ακούτε κάτι τσακ τσακ. Αλλά δε, είναι οι μαγνητέ που πήρα από το AliExpress. Θα σα τα δείξω σε επόμενο ε, AliExpress unboxing. <laughs> Τέλο πάντων. Μ, αλλά ναι, ναι, τρομερή κονσόλα. Και τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσα να κάνω ένα επεισόδιο ξεχωριστά. <laughs> δηλαδή, να κάτσω να μοντάρω ένα. Θέλω, θέλω, θέλω να κάτσω να το μοντάρω, να έχω πλάνα να, να δείξω πώ είναι η κονσόλα και να το παρουσιάσω λίγο όμορφα. Μπορεί να πάω το να πάει, αλλά δεν με νοιάζει και καθόλου ειδικαίω. Δηλαδή. Αν με νοιάζει, δεν θα κάνω, κάνω αυτό το κανάλι. Λοιπόν, αυτό ήταν το PSV. Μια κονσόλα η οποία έχει αγαπηθεί, τουλάχιστον από μένα πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια την έχω αγαπήσει πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη κονσόλα πέρασε από τα χέρια μου. <φυ> το αποθυμάνο μου το μεγάλο ήταν η Nintendo, αλλά η Nintendo με απογοήτευσε περισσότερο από όλε τι εταιρείε στο συγκεκριμένο κομμάτι του κονσόλου. Πιο πολύ και από τη Sony, η οποία ήταν greedy και ήθελε κάρτε μη μυστρελέ. Εντάξει, έχω καταφέρει και είχα βρει ρε παιδί μου, είχα θυσιάσει τα λεφτά, αλλά. Οκ. Okay. Οπότε. Ναι, Νομίζω ότι το συγκεκριμένο το αγαπάω περισσότερο. Γιατί και το χάρηκα περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Και ακόμα και σήμερα. Το μόνο κακό είναι η μπαταρία που δεν κρατάει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή τώρα σκεφτείτε το φόρτισα και το έχω κανένα μήνα κλειστό και έχει ξεφορτήσει η μπαταρία. Δηλαδή ίσω το μόνο αντίστοιχο είναι να αλλάχθει η μπαταρία κάποια στιγμή. Αλλά εντάξει δεν παίζω τόσο τρελά. Οπότε να το φορτίσω. Οπότε έχω πάρει επίση. Το ωραίο είναι με αυτή ότι μπορείς να πάρεις όπως και με τις άλλες να πάρεις το καλώδιο με USB το έχει εξαρχίσει αυτό βέβαια η αλήθεια είναι θα το κολλήσεις πάνω σε ένα φορτιστή και να φορτίζεις κανονικά και εγώ σε powerbank το βάζω και φορτίζω οπότε φορτίζει παντού μου αρέσει πάρα πολύ αν και έχει ιδιαίτερο βίσμα Άλλη μια βλακή, αλλά αν πει τότε βγάζανε ό,τι βίσματα άνω. Ο καθένα έκανε ό,τι φαντασία είχε στα βίσματα, το έβγαζε. Λοιπόν, οπότε ναι. Α, μια ωραία, μια ωραία ιστορία. Ωραίο, ξέρετε τι θα ήταν. Όντω, το καινούριο το πόρταλ τι έβγαλε η τέτοια. Να κοτσάρει να επεξεργαστεί από πίσω. Αν πει, εδώ έδωσε μια απλή οθονίτσα. Την έδωσε δύο κατοστάρικα. Με ένα χειριστήριο εδώ γύρω-γύρω. Αν αυτό σου πει να βάλει και επεξεργαστεί, θα του πλάει τρία-τέσσερα κατοστάρικα. Οπότε θα βγει πολύ, αφού και δεν θα το αγοράσει κανένα. Δηλαδή, γιατί δεν πα να πάρει το switch που είναι και παιχνιδοκονσόλα full με δυόμιση κατοστάρικα και να είσαι κομπλέο. Μάρκετινγκ marketing tricks είναι όλα αυτά, αλλά ναι, είναι επιλέγεις δύσκολο. Αν το συγκεκριμένο όμω κατάφερε να το βγάλει με 200-250 ευρώ, το πιζί 200 ευρώ έχει τώρα, αλλά ξαναλέω, αν το βγάλει 200-290 ευρώ και μπορούσε να παίζει τα δικά του παιχνίδια όπω το πει, Vita, θα ήταν σφαίρα και να έχει δει, βέβαια. Δηλαδή, εάν ξανακά, ξανακάνει κάτι παρόμοιο που δεν το νομίζω εύκολα η Sony και ξαναπέσει. Επίσης υπήρχε ένα PSP σε κινητό. PSP πριν το Vita, whatever, το θυμάστε όσοι. ένα Sony, ωραίο. Είναι το Holy Grail των ε, συλλεκτών αυτό που το κάνει slide up το παιχνίδι. Το παιχνίδι λέω το κινητό και ήταν και κινητό και, και χειρουργεί το παιχνίδι κονσόλα μαζί. Αλλά ναι, ναι, ναι. Άρε Sony, άρε Sony. Ξέρετε κάτι, με τα χρόνια καθόμαι και παρατηρώ. Γιατί είναι αυτό που η γενιά μα ήταν τυχερή και είναι τυχερή γιατί είχε δει την τεχνολογία σου, όλη την εξέλιξή τη. Και αν έχει λίγο καλό μνημονικό και λίγο παρατηρητικότητα, βλέπει πώ έχουν συμπεριφερθεί όλε οι εταιρείε τα τελευταία 30 χρόνια. Ε, και η αλήθεια είναι ότι οι πιο πολλέ αυτοπυροβολούνται στο πρόσωπο. Δηλαδή, και πλέον ξέρει τι να περιμένει, Δηλαδή, μιμούνται συνέχεια τι ίδιε συμπεριφορέ. Δηλαδή η Sony αυτοπυροβολείται με αυτό το πράγμα. Δηλαδή ενώ θα μπορούσε να φτιάξει πράγματα επειδή είναι λίγο greedy, είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, δεν τα δίνει και όλα free, οι άπονες το έχουν αυτό κακό. Δεν βοηθάνε και πάρα πολύ, θέλουν, θέλουνε ναι. να πληρωθεί αυτό που δίνουν 100% Οπότε σου λένε θα αγοράσεις το δικό μας και άμα θες, άμα δεν Βέβαια εσύ θα βρεις τρόπο, αλλά άμα θες με την Nintendo απ' την άλλη δεν εξελίσσεται, πάει μπρο-πίσω-μπρο-πίσω. που τη -πίσω. μία τη έχει κάνει καλό αυτό, απ' την άλλη την κρατάει πίσω από πολλά άλλα. Η Microsoft έχει το κακό που, που έχει τρομερέ ιδέε, τρομερέ καινοτομίε. Κάνει πάντα την αρχή, αλλά μετά το παίρνει πίσω γιατί δεν έχει τα κάκαλα να υποστηρίξει αυτά που λέει σε βάθο χρόνου. Δεν έχει τη συνέπεια. Ενώ έχει τρομερό, τρομερά team, τρομερά τα πάντα όλα. Microsoft είναι το πιο μεγάλο fail απ' όλα, θυμάμαι τότε με τα, φο... με τα τηλέφωνα, αγόρασε την Nokia, έβγαλαν τα Λούμια, Lumia, Lumia. Λούμια. Lumia, Lumia. Τα... Είχα και εγώ το 520, το οποίο ήταν θρυλικό τηλέφωνο, είναι το αντίστοιχο του 3310 στα τέτοια, απίστευτο τηλέφωνο, μάχαι και σήμερα, απίστευτες κάμερες, δηλαδή φωτογραφίες που έβγαλα τότε, μα και σήμερα, είναι μπομπα αλλά δεν είχε την, το λειτουργικό της ήταν πολύ καλύτερο τώρα τι λέτε, τι λέτε από Android ή από Apple ήταν πολύ καλύτερο το λειτουργικό της δεν κολλούσε δεν έκανε αλλά δεν μπορέσανε και τα τάλις ήταν σούπερ καινοτόμα αλλά δεν μπόρεσε να έχει εφαρμογές Γενικά όλες έχουν από κάτι, έχουν από ένα χούι ρε παιδί μου και πραγματικά. Και ναι, θα κάνω ξεχωριστό επεισόδιο για το PSV, τα μονταρισμένο, σεταρισμένο, σαν αφήγημα έτσι, ένα μικρό μινι ντοκιμεντεράκι για την κονσόλα. Το ψήνω όσο το βλέπω, ναι, μου αρέσει. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα, ελπίζω να σα άρεσε. Πήρε σήμερα ώρα το επεισόδιο, πόσο μιλάω, 54, ξανανέβασα τον πύχε. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Άντε. Γεια σα, καλό βράδυ, πρωί. Το είσαι το βλέπετε πρωί, λογικά. Ελπίζω πραγματικά να έχετε μια όμορφη μέρα, να ξεκουραστείτε. Ξεκουραστείτε και για μένα. Θα προσπαθήσω να ξεκουραστώ και εγώ. Λοιπόν, αυτέ ήταν οι αναμνήσει του PS βίτα Και. Μακάρι, μακάρι αυτή η κονσόλα να έχει άλλη τύχη. Δηλαδή, μακάρι να έχει άλλη τύχη. Αλλά δεν με νοιάζει. Εγώ μια χαρά να απολαμβάνω. Anyway, μακάρι να μπορούσαν περισσότεροι να τον απολαύσουν το ίδιο. Να έχετε μια όμορφη μέρα λοιπόν, παιδιά. Σα χαιρετώ. Γεια σα.